Εδώ μια απορία λέγεται εξής. Για ποιο λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος βάπτιζε? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο βλέπουμε τους μαθητές του Χριστού να βαπτίζουν. Ο Ευαγγελιστής μας δηλώνει ρητά ότι ο Χριστός δεν βάπτιζε. Γιατί αυτή η εξαίρεση και ποιος είναι πάλι ο σκοπός και η δύναμη του βαπτίσματος των μαθητών του Χριστού? Μάλιστα. Με πολύ λίγα λόγια θα απαντήσω σε αυτή την απορία, είναι η εξής. Το βάπτισμα του Ιωάννου ή το βάπτισμα μετανοίας. Το χριστιανικό βάπτισμα, βάπτισμα υιοθεσίας. Εξηγούμε. Όταν καμιά δωδεκαριά άνδρες βρέθηκαν κάποτε στην Έφεσο, στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, τους ερώτησε, βαπτιστήκατε? Και εκείνοι απήντησαν ναι. Και ρωτά, σε τι βάπτισμα βαπτιστήκατε? Και εκείνοι απήντησαν, συγγνώμη, έχετε πνεύμα Άγιον? Τι πράγμα λέει είναι το πνεύμα το Άγιο? Αγνοούσαν. Τότε λέει, σε τι βαπτιστήκατε? Στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και τότε ο Απόστολος Παύλος προχωρεί πλέον παραπέρα από το βάπτισμα του Ιωάννου. Και όταν πλέον αυτοί βαπτίστηκαν το βάπτισμα το χριστιανικό, έλαβαν το πνεύμα το Άγιον. Ο Χριστός είπε, ο Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, εσείς θα βαπτιστείτε εν πνεύματι Αγίων. Όχι το νερό εξαιρείται από το χριστιανικό βάπτισμα, αλλά ότι, γιατί είναι ένα σύμβολο το νερό και το θεωρεί ο Κύριος απολύτως απαραίτητο, ώστε λέγει, αν κάποιος δεν βαπτιστεί εν ύδατι και πνεύματι, δηλαδή με νερό και πνεύμα, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού, αλλά δείχνει τη διαφορά που υπάρχει στο ένα με το άλλο τα βαπτίσματα. Ο Ιωάννης λοιπόν βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας, δηλαδή αλλαγής του ανθρώπου, επιστροφής στο Θεό, χωρίς οι βαπτιζόμενοι στο βάπτισμα του Ιωάννου να παίρνουν το πνεύμα το Άγιον. Εκείνοι που βαπτίζονται όμως το χριστιανικό βάπτισμα, αυτοί παίρνουν το πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, και οι μαθητές που βάπτιζαν, του Χριστού οι μαθητές, ουσιαστικά ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου, διότι το βάπτισμα το χριστιανικό εν πνεύματι Αγίου αρχίζει από την ημέρα της Πεντηκοστής. Μία μικρή παρατήρηση, η οποία δεν μου ζητείτε εδώ στην απορία. Είναι γνωστό ότι οι 12 Απόστολοι και οι 120 άνθρωποι που ήσαν μέσα στο Ιππερόν δεν ευαπτίστησαν με νερό. Έχουμε αυτήν την ειδική περίπτωση. Εδώ λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι εκείνο το σπίτι, το Ιππερόν, εστάθηκε η κολυμβήθρα που ευάπτισε αυτούς τους 120 ανθρώπους. Είναι η μοναδική περίπτωση. Αντιθέτως, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος χρονικά απέχει από το γεγονός της Πεντηκοστής, ο Απόστολος Παύλος βαπτίζεται. Και ενθυμίστε, ξέρετε ποιος τον εβάπτισε? Ο Ανανίας, αυτός ο μαθητής εκεί στη Δαμασκό, που ο Κύριος του είπε, πήγαινε βρες τον Σαούλ, είναι στο τάδε σπίτι, να τον βαπτίσεις χριστιανών.
Ώστε λοιπόν βλέπουμε, παιδιά, ποια είναι η διαφορά των δύο βαπτισμάτων. Αυτά λέγει αυτή εδώ η απορία. Μετά, είναι γνωστό ότι την ιστορία της ζωής μας την γράφουμε εμείς. Έχουμε το αυτεξούσιο. Ο Θεός όμως επεμβαίνει στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα του γάμου, εγώ διαλέγω ή ο Θεός θα μου στείλει τον κατάλληλο, τον κατάλληλον άνθρωπο. Βέβαια, περιττό να πω ότι η απορία από κοπέλα προέρχεται, αλλά φαίνεται αυτό. Αλλά ωστόσο όμως πάλι με συντομία θα απαντήσω. Ναι, στη ζωή μας μέσα, παιδιά, έχουμε το αυτεξούσιο. Έχουμε όμως και τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος κινείται, αλλά και ο Θεός κινείται σε μια παράλληλη τροχιά. Χωρίς το αυτεξούσιο του ανθρώπου να καταργείται, εν τούτης την ιστορία την κατευθύνει ο Θεός. Παλιά είχα πει ένα παράδειγμα πάλι σε ώρα απορίων, θα σας το ξαναπώ. Υποθέσατε ένα καράβι. Στο καράβι αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ναύτες, προσωπικό δηλαδή, και επιβάτε. Όλοι κινούνται όπως ο καθένας θέλει. Ο άλλος κάνει περίπατο στο κατάστρωμα, άλλος διαβάζει σε μία πολυθρόνα ένα βιβλίο, άλλος τρώγει, άλλος συζητά, άλλος κοιμάται. Ο καθένας κινείται όπως θέλει μέσα εις το καράβι. Προσέξτε, όπως θέλει. Εν τούτης το καράβι με όλο το προσωπικό και τον κόσμο, τον πληθυσμό που έχει, κατευθύνεται σε ένα λιμάνι. Η πρώτη περίπτωση που κινείται ο καθένας είναι το αυτεξούσιο. Η δευτέρα περίπτωση που το καράβι κουβαλάει όλους αυτούς μαζί προς κάποιο λιμάνι είναι η κυβέρνηση του Θεού. Συνεπώς βλέπουμε ότι και το αυτεξούσιον υπάρχει και ο Θεός κυβερνά και τη ζωή μας, παρά ταύτα κυβερνά και την ιστορία. Και ερωτούμε επί συγκεκριμένης περιπτώσεως, όπως εδώ τίθεται το παράδειγμα, και εγώ θα απαντήσω επί της συγκεκριμένης περιπτώσεως στο θέμα του γάμου, διαλέγω ή ο Θεός δημιουργεί ένα σταυροδρόμι συναντήσεως δύο προσώπων. Προσέξτε, είναι και τα δυο. Και εγώ θα διαλέξω και ο Θεός θα δώσει. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι έχει ο Θεός δύο θελήματα. Το ένα είναι το κατ' ευδοκίαν και το άλλο είναι το κατά παραχώρηση. Σημειώνει σε μια του επιστολή ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Λέγει, ένας που πρόκειται να παντρευτεί, επαναλαμβάνω, απαντώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί περί παραδείγματος είναι ο λόγος στην όλη απορία. Εκείνος που πρόκειται να παντρευτεί οφείλει να αναφέρει το θέμα του εις τον επίσκοπο, δηλαδή στην εκκλησία, ώστε ο γάμος, λέγει, να είναι κατά Θεόν και όχι κατ' επιθυμίαν. Σπουδαίο αυτό. Σημαίνει ότι το θέμα το αναθέτω στο Θεό, διά της εκκλησίας, διά του επισκόπου. Γι' αυτό το λόγο, αν το θέλετε, και ο γάμος ιερολογείται. Τι θα πει ιερολογείται? Τυχαίνει ευλογίας εκ μέρους του Θεού. Ούτου τρέχοντος ουδέ του θέλοντος. Ούτε ακόμα
εάν θέλουμε να φτιάξουμε σπιτικό χωρίς να θέλει ο Θεός, μπορεί να φτιαχτεί? Όπως το λέγει ωραία αυτό ένας ψαλμικός στίχος: εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, και οίκος δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, οίκος είναι η οικογένεια, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν ο Θεός δεν θέλει να γίνει κάτι, ματέως όλα πηγαίνουν. Συμπέρασμα: πρέπει να υπάρχει η ευλογία του Θεού, διότι εγώ πρέπει να διαλέξω με κριτήρια που θα διέθετε ο Θεός. Πρέπει να διαλέξω με μάτια του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να διαλέξω με νουν Χριστού. Όχι το γάμο, οτιδήποτε, αλλά και το γάμο. Μπορώ να πω, εάν πάρω το πρόσωπο αυτό, θα με ωφελήσει? Θα μου βγει σε καλό? Έχει τις προϋποθέσεις εκείνες για να ζήσουμε καλά? Τι θα πει κατεπιθυμία? Α, μ' αρέσει το πρόσωπο αυτό, δεν λογαριάζω τίποτα. Ούτε τη γνώμη κανενός δεν λογαριάζω, ούτε των γονέων μου. Τους περιφρονώ και λέγω ότι εκείνο που εγώ διάλεξα, αυτό θέλω και θα γίνει αυτό που θέλω. Αυτό που συνήθως και κατεξοχήν γίνεται στην εποχή μας. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολλά διαζύγια και αποτυχημένους γάμους. Αυτός ο γάμος είναι κατ' επιθυμία και όχι κατ' ευδοκία. Όχι διότι ευδοκεί ο Θεός, όχι διότι πραγματικά το θέλει αυτό ο Θεός. Έτσι θα πρέπει να προσανατολίσω το δικό μου το θέλημα στο θέλημα του Θεού, με κριτήρια γεωγραφικά. Δεν έχω ανάγκη να δω στον ύπνο μου τίποτε, ούτε να μου αποκαλύψει ο Θεός τίποτε και να χτυπιώ και να λέγω τι πρέπει να κάνω. Τα κριτήρια μου θα είναι γεωγραφικά, θα είναι πνευματικά κριτήρια. Και όταν έτσι σκεφτώ, τότε εγώ διαλέγω. Τότε έρχεται ο Θεός με το κατευδοκίαν θέλημά του και με βοηθάει. Διαφορετικά, διαφορετικά, έρχεται με το καταπαραχώρηση θέλημά του, που θα πει: το θέλω, κάντο, αλλά δεν το θέλω. Κάντο, αλλά δεν το θέλω. Και να σας πω ένα καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Άκουστε. Θα μείνω στο παράδειγμα πάλι, στο θέμα του γάμου. Αν και έπρεπε να το επεκτείνει κανείς αυτό σαν απορία, δεν πειράζει. Όλοι έχετε πάει σε γάμο, όλοι έχετε δει ότι γίνεται μία στεφάνωση. Γι' αυτό και ο γάμος παίρνει την ονομασία στέφανα, στεφάνωμα, στεφάνια. Σήμερα τα λουλούδια είναι ψεύτικα, κάποτε ήταν αληθινά. Λίγο παλιότερα εδώ στη Θεσσαλία βρήκα εγώ σε αρκετούς ναούς όχι στεφάνια με την έννοια αυτό που λέμε με λουλούδια, αλλά με την έννοια του στέματος. Του στέματος, δηλαδή αυτό που λέμε στέψεις από το στέμα, αυτό που φορούσαν οι βασιλείς. Και ήταν δύο και έγινε το στέψεις των νεονύμφων. Αλλά σύντε, θα μείνω εις τους στεφάνους. Ξέρετε ότι εστεφανούντο οι νικητέ στην αρχαιότητα. Εδώ τι σημαίνει ότι η Εκκλησία στεφανώνει αυτούς τους δύο που έρχονται να παντρευτούν, να πάρουν την ευλογία από το Θεό? Το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: ότι ενίκησαν εις το σκάμα της εγκρατείας και της αγνότητος και της σοφροσύνης και της παρθενίας και η κοπέλα και το αγόρι. Και η κοπέλα και το αγόρι.